καλημερίζω τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Ηράκλειο για σένα και την κυρία Μαρία Καναβάκη. Κύριε Φακουρέλη, καλημέρα από τον 984. Πώς είστε? Καλημέρα σας, μια χαρά. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και καλή εβδομάδα. Βέβαια, γνωστός είστε εσείς στους Ηρακλειώτες, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι και τα προηγούμενα 4 χρόνια ήσασταν στο 4ο δημοτικό διαμέρισμα, έτσι? Βεβαίως, είχα τη τιμή να εκπροσωπώ τους Ηρακλειώτες στην 4η δημοτική κοινότητα. Άτυπα, μιας και μιλάμε για αυτή, ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος στην Κρήτη μετά το Ηράκλειο, 68.000 άτομα. Μια δύσκολη κοινότητα και με πολλές απαιτήσεις. Ακριβώς, πάρα πολλές απαιτήσεις και με κυρίως σε εκείνο τον τομέα, διότι ενθαρρύνατε κατά πολύ, από όσο γνωρίζω, και την κοινωνική δράση και την εκπαίδευση και την αλληλεγγύη στην πόλη, έτσι? Ναι, είχα και την τιμή να είμαι επικεφαλής του τομέα παιδείας της παράταξης, και γενικότερα ήταν στη φιλοσοφία μας να γίνουμε η εξωστρέφεια ως προς την κοινωνία μας και να καλέσουμε τους δημότες να τους ακούσουμε, να μας πούν τα προβλήματά τους και να χαράξουμε μαζί μια στρατηγική που θα μπορούσε να ανακουφίσει τις ανάγκες τους. Με την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς σας σε πρώτερο χρόνο, διάβαζα εκείνο το σημείωμα το δικό σας και θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα πράγματα επ' αυτού, να σας γνωρίσουμε πολύ καλύτερα, και εκείνοι που ενδεχόμενα από το 4ο διαμέρισμα δεν σας γνωρίζουν, γνωρίζω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ηράκλειο, τις ανεξάντλητες δυνατότητες του. Στην πορεία μου μέχρι σήμερα έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους με πάθος για την κοινωνική συνεισφορά, την ανάπτυξη και την πρόοδο. Η Μαρία Καναβάκη είναι μία από αυτούς. Ορίστε, σας αφήνω να ξεδιπλώσετε τις δικές σας τις σκέψεις, τους δικούς σας, αν θέλετε, τους προεκλογικούς λόγους, κύριε Φακουρέλη. Το όραμά μας με την κυρία Καναβάκη και αυτή η συντηρητική μας ουσία ήταν ότι η επόμενη μέρα στο Δήμο πρέπει να έχει αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και κατ' εμένα η κυρία Καναβάκη είναι η μοναδική αυτή τη στιγμή που ηγείται σε συνδυασμό και κατέχει την αυτοδιοικητική εμπειρία. Αυτό έχει αρκετά πλεονεκτήματα, καθώς καμία μέρα δεν θα πάει χαμένη στο Δήμο Ηρακλείου, δεν χρειάζεται να περάσει καθόλου χρόνος για να μπει άμεσα στα προβλήματα και τις ανάγκες της πόλης, και φυσικά αυτό είναι και το πλεονέκτημα για να μπορέσουμε αύριο να διεκδικήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα οτιδήποτε προγράμματα μπορεί να στηρίξουν το Δήμο Ηρακλείου, έτσι ώστε, όπως είπα και στην αρχή, να μην χαθεί καμία μέρα για τους Ηρακλειώτες. Αυτό ήταν το κοινό μας όραμα και απάντησα θετικά στην πρόκληση της κυρίας Καναβάκη. Από εκεί και πέρα, ναι. Από εκεί και πέρα προέρχομαι από την τέταρτη κοινότητα, όπως είπατε. Στην ουσία οι κοινότητες είναι ο πρώτος, όπως συνηθίζω να λέω, του πρώτου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξέρουμε τις ανάγκες, έχουμε μάθει να ακούμε τους δημότες, και την επόμενη μέρα, εάν μετιμήσουν οι Ηρακλειώτες με την ψήφο τους και αναδείξουν την κυρία Καναβάκη ως δήμαρχο Ηρακλείου, θα ξεκινήσουμε από εκεί. Θα ξεκινήσουμε να τους ακούσουμε, να μπορέσουμε μαζί να διαμορφώσουμε ένα χάρτη με τα προβλήματα και τις ανάγκες της κάθε κοινότητας. Να ακούσετε τους δημότες για να καταρτιστεί αυτός ο χάρτης. Τα προβλήματα τα γνωρίζετε. Οι προκλήσεις προσκλήσεις είναι μπροστά μας. Η επόμενη πενταετία, τι ευκαιρίες, τι παγίδες και τι προκλήσεις μπορεί να έχει για το Ηράκλειο. Ένα Ηράκλειο που, κακά τα ψέματα, κύριε Φακουρέλη, δεν έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα σε κάθε του γωνιά, και δεν μιλάμε για τα στενά όρια της πόλης ή για την πόλη εκτός τυχών και πάλι στενά, αλλά για ένα πολύ μεγάλο δήμο που ξεκινάει από το λιμάνι και φτάνει μέχρι και την Καρκαδιώτισσα. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά. Σωστά. Είναι ο δήμος με τη μεγαλύτερη έκταση ενδοχώρα από τους δήμους της Ελλάδας. Κοιτάξτε, όπως είπα, σε όλο αυτό το κομμάτι μετράει και η εμπειρία και η γνώση του επικεφαλής. Ας πούμε, για παράδειγμα, χτες είδαμε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών έφερε ένα νόμο τον οποίο άλλαζε τα πάντα στα όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα στην αυτοδιοίκηση. Άμεσα αντανακλαστικά έδειξε η κυρία Καναβάκη και έθεσε το ζήτημα αυτό στην ΚΕΔΕ, και ότι πρέπει γενικότερα να τα δούμε αυτά. Αυτό είναι ένα κομμάτι της εμπειρίας της και ένα κομμάτι που δείχνει πού θα ξεδιπλώσουμε το κουβάρι. Από εκεί και πέρα, σίγουρα
έχει προκλήσει πολλές. Όμως πρέπει να ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Τι εννοώ? Έχουμε ένα Δήμο ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις είναι υποστελεχωμένος. Πρέπει να πάμε λοιπόν άμεσα στο ψήφισμα του εσωτερικού κανονισμού του Δήμου Ηρακλείου για να μπορέσουμε να προκηρύξουμε οργανικές θέσεις. Έτσι ώστε να στελεχώσουμε το Δήμο στα πόστα που πονάει και να βγούμε μετά έξω να λύσουμε τις ανάγκες της πόλης. Οπότε ξεκινάμε από τα δικά μας και από εκεί και πέρα προχωράμε. Φανταστείτε πόσο σημαντικός είναι ο εσωτερικός κανονισμός. Λύνει άμεσα προβλήματα όχι μόνο για οργανικές θέσεις, αλλά και για ανάγκες που απασχολούν τους δημότες. Για παράδειγμα, τον καθαρισμό ενός πάρκου. Με τον εσωτερικό κανονισμό δεν χάνουμε χρόνο να δούμε ποια υπηρεσία πρέπει να είναι στον καθαρισμό. Είναι υπηρεσία πρασίνου, είναι υπηρεσία καθαριότητας. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε από το οργανόγραμμα και τις οργανικές θέσεις του Δήμου Ηρακλείου. Αναρωτιέμαι βέβαια γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει όλα αυτά, έτσι, και γιατί τα συζητάμε εν έτη 2023 όταν αυτονόητα θεωρούνται. Αλλά και σαν νέος άνθρωπος που το αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας, ξέρετε ότι τα πιο δύσκολα είναι και τα αυτονόητα, κύριε Φακουρέλη, έτσι δεν είναι? Σωστά, και όπως αυτονόητο είναι, όπως πολύ σωστά λέτε, ότι για παράδειγμα που για μένα είναι έτσι... Αυτό το έχω στόχο, είναι η κοινωνική πολιτική και πώς οραματίζεται την κοινωνική πολιτική η Δημοτική Αρχή. Για παράδειγμα, η κοινωνική πολιτική δεν πρέπει να μένει στα στενά όρια των επιδομάτων. Η κοινωνική πολιτική πρέπει να αγγίζει τους δημότες του Ηρακλείου. Εμείς και σε αυτά που έχουμε προτείνει και στο πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών, μιλάμε για εξειδίκευση στους δημότες, μιλάμε για κατάρτιση στους δημότες. Θα πρέπει ο δημότης του Ηρακλείου να μπορεί να σταθεί στην κοινωνία μας και θα πρέπει ο Δήμος σε αυτό να είναι μαζί του, να είναι δίπλα του. Τι εννοείτε, τι ακριβώς εννοείτε, εξειδίκευση του πολίτη? Για δώστε μου δύο στοιχεία παραπάνω, δώστε μας δύο στοιχεία παραπάνω πάνω σε αυτό το οποίο αναφέρεστε. Εννοώ ότι ο Δήμος θα πρέπει να δημιουργήσει άμεσα δομές στις οποίες θα μπορεί ο Δημότης να καταρτίζεται και να εξειδικεύεται σε διάφορες δεξιότητες για να μπορεί να σταθεί αύριο στην αγορά εργασίας και γενικότερα στις προκλήσεις που είναι μεγάλες. Ναι, είναι καλά να είμαστε δίπλα φυσικά στο Δημότη μέσω κάποιων, όπως γίνεται τώρα, μέσω κάποιων κοινωνικών επιδομάτων γενικότερα, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε και να δημιουργήσουμε δημότες που να σταθούν αύριο στην αγορά εργασίας και να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Αυτό θέλουμε εμείς, αυτό οραματιζόμαστε. Ξέρετε κάτι, είναι σημαντικό το ότι δεν πάτε στα πολύ 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 καθημερινά, αλλά το προχωράτε και το πάτε βήματα παρακάτω, κύριε Φακουρέλη, διότι μιλάμε για εκείνους τους καθημερινούς τομείς που μας προβληματίζουν, όπως το κυκλοφοριακό ή όπως η καθαριότητα. Αλλά όταν διάβαζα την αναφορά σας και λέγατε, γιατί εγώ εκεί θα σας πάω ούτως ή άλλως, το μέλλον του Ηρακλείου αξίζει τη συνεργασία, την προσπάθεια και το πάθος όλων μας. Εγώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το μέλλον του Ηρακλείου αξίζει τη συνεργασία, την προσπάθεια και το πάθος όλων μας. Το λέτε μόνο για τους δημοτικούς άρχοντες? Το λέτε μόνο για εκείνους οι οποίοι έχουν θέσεις ευθύνης? Το λέτε μόνο για εκείνους οι οποίοι είναι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου? Ή αναφέρεται και αυτή σας η ρίση και για όλους εμάς που μπορεί να μην είμαστε σε αυτές τις θέσεις, εφόσον εκλεγείτε βέβαια, αλλά από την άλλη έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτή την πόλη? Γιατί δεν μου λογάτε σωστό να λέμε για το μέλλον του Ηρακλείου ότι αξίζει τη συνεργασία, την προσπάθεια και το πάθος όλων μας, να διεκδικούμε τα μέγιστα, και καλά κάνουμε, τα μάλα και καλά κάνουμε, αν θέλετε, από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, από το πράσινο, από την καθαριότητα, από τη δημοτική αστυνομία κλπ. Αλλά την ίδια ώρα και εμείς τους δημότες να μην κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για αυτή την πόλη. Και όποιος κάνει μια βόλτα σε αυτές τις συνοικίες της πόλης και δει απ' έξω από τους κάδους τα στρώματα, τα σκουπίδια, τις χαρτόκουτες, υλικά που έχουν να κάνουν ενδεχόμενα με μόνωση, σακούλες με ρούχα, παλιά ρούχα κλπ. Καταλαβαίνει ότι εδώ το πράγμα έχει χαλάσει από όλους μας. Είναι η συνεργασία λοιπόν μόνο για εσάς, είναι η συνεργασία όλων μας? Και βέβαια έκανα ένα μεγάλο πρόλογο για να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι εγώ μπορώ να συνεργαστώ ως πολίτης, θέλω να συνεργαστώ ως πολίτης για το καλύτερο της πόλης του Ηρακλείου?
Πολύ σωστά το θέσατε. Είναι θέμα, αντίληψης και θέμα κουλτούρας. Αν η κουλτούρα και η αντίληψη το συνδημοτό μας δεν αποκτήσει τη συλλογικότητα, δηλαδή ότι δεν, ακόμα και το πώς έτσι πάω στα απορρίμματα τα σκουπίδια, τότε δεν θα αλλάξει η καθαριότητα, για παράδειγμα που σας αναφέρατε, σε αυτή την πόλη. Θέλει η κουλτούρα όλων μας να αρχίσει να γίνεται πιο ανοιχτή προς τα προβλήματα που μας απασχολούν. Οπότε νομίζω ότι αυτό πρέπει να στοχεύσει η νέα δημοτική αρχή, να ενημερώσει από τα μικρά, από τις μικρές ηλικίες, από τα σχολεία, τι σημαίνει ανακύκλωση, τι σημαίνουν τα χρώματα των κάδων. Γιατί να μην τα ρίχνουμε και όλα στην αντίληψη και στην κουλτούρα. Εμείς τι κάναμε, βγήκαμε προς τα έξω, μιλήσαμε στα σχολεία. Εγώ αυτό στην κοινότητα το έχω δει και έχω προσπαθήσει να το κάνω. Και ξέρετε, ο συνδημότης μας έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες όταν του αναδείξεις τα προβλήματα. Ακόμα υπάρχουν συνδημότες που δεν ξέρουν το ρόλο της κοινότητας. Και όταν εμείς σε μια κίνηση εξωστρέφειας βρήκαμε τους κατοίκους της τέταρτης δημοτικής κοινότητας, ακούσαμε πραγματικά τα προβλήματά τους και είδαμε ότι δεν γνωρίζουν πώς να, πού να ανταποκριθούν, πού να διοχετεύσουν τα προβλήματά τους. Οπότε, μιλώντας με τους κατοίκους, να τους ακούσουμε, υπάρχουν αρκετές δυνατότητες και εργαλεία, οι κοινότητες έχουν αυτή τη δράση, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να ανοίξει τα αυτιά της στις κοινότητες, να μην θεωρεί ο Δημότης ότι είναι κάτι δύσκολο να ακούσει τα προβλήματά τους, να δει πού πονάει η κοινωνία και από εκεί και πέρα, με στοχευμένες δράσεις, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μία κουλτούρα και μία αντίληψη που ταιριάζει σε μία σύγχρονη πόλη όπως το Ηράκλειο. Αλλιώς, ό,τι και να κάνουμε, όσα μέτρα και να πάρουμε, δεν θα λυθούν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και δεν είναι μόνο η καθαριότητα, και κλείνω, είναι το πάρκινγκ. Είναι η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. Όση πρόσβαση και να κάνουμε, που πραγματικά η πόλη μας χρήζει προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, αν παρκάρει ο κόσμος πάνω στις διαβάσεις των πεζών, δεν πρόκειται ποτέ να λυθούν τα προβλήματα των συνδημοτών μας που αντιμετωπίζουν αυτές τις ανάγκες. Οπότε νομίζω ότι η κουλτούρα είναι πάρα απ' όλα και η αντίληψη για την καθημερινότητα και για τους συνδημότες μας. Να σας πω, εγώ κρατάω αυτό σε ελεύθερη μετάφραση το οποίο είπατε πριν από λίγο, ότι οι δημότες μπορούν όταν θέλει και η δημοτική αρχή. Έτσι, κύριε Φαγκουρέλη, αυτό μου λέτε. Σωστά. Αυτό, όταν εμείς, αν αύριο είμαστε δημοτική αρχή, όταν η δημοτική αρχή ή η εκάστοτε δημοτική αρχή αποφασίσει να ανοίξει την αγκαλιά της στους συνδημότες μας, τότε και ο Δημότης είμαι σίγουρος πως θα ανταποκριθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία κουβέντα στο δικό σας το κάλεσμα, στο δικό σας το λόγο για τους συνδημότες οι οποίοι σας ακούν αυτή την ώρα. Καλό όλους τους δημότες να έρθουν στην κάλπη. Πρέπει να μην πάει καμία ψήφος χαμένη. Είναι η σημαντικότερη εκλογική διαδικασία για τις πόλεις μας, για αυτό που ζούμε καθημερινά, και καλό τους συνδημότες μας να διαβάσει το πρόγραμμα του κάθε υποψήφιου δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων και της ομάδας που πλαισιώνει τον κάθετε δήμαρχο, και να αποφασίσει με κριτήρια τα οποία αύριο θα φτάσουν την πόλη μας εκεί που την ονειρευόμαστε. Ξέρετε, εμείς δεν ψηφίζουμε μόνο για τους εαυτούς μας, ψηφίζουμε για τα παιδιά μας, ψηφίζουμε για το μέλλον μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εκείνη την ώρα και απόλυτα συνειδητοποιημένοι για την επιλογή μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φαγκουρέλη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.